Ο πρώτος sprint αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1 για το 2023 στην πίστα του Μπακού για τον Grand Prix του Αζερβαϊτζάν είχε μεγάλο νικητή τον Σέρχιο Πέρες, ο οποίος για πολλωστή φορά απέδειξε τη δυναμική του σαν σιρκούι πόλης. Ο Μεξικανός, παρότι ξεκίνησε δεύτερος και δεν απείλησε στην εκκίνηση του αγώνα τον Πόλμαν Σαρλ Λεκλέρκ, εκμεταλλεύτηκε την υπεροχή της Red Bull στις μεγάλες ευθείες της πίστας, ειδικά με τη χρήση του DRS, και πέρασε εύκολα το Μονεγάσκο στον 8ο γύρο του sprint και μετέπειτα παρήλασε μέχρι το πέσιμο της καρός σημαίας. Όμως θα βλώσει ότι ο παγκόσμιος πρωταθλητής Max Verstappen είχε μάλλον τον πιο επεισοδιακό αγώνα εξ όσων συμμετείχαν, καθώς ο Ολλανδός έχασε τρίτη θέση από τον George Russell με τους δύο οδηγούς να έχουν μια πολύ κλειστή μάχη, βρισκόμενοι πλάι-πλάι για συνεχόμενες στροφές στον πρώτο γύρο του αγώνα. Υπήρξε μάλιστα επαφή ανάμεσα στα δύο μονοθέσια, με συνέπεια η RB19 του Ολλανδού να υποστεί σημαντική ζημιά στο αριστερό sidepod. Μετά το τέλος του αγώνα, οι δύο οδηγοί μίλησαν σε έντονο τόνο για το περιστατικό, με τον Verstappen μάλιστα να είναι ιδιαίτερα επιθετικός απέναντι στον αντίπαλό του. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Charles Leclerc, ο οποίος παρά τη φιλότιμη προσπάθειά του υπέκυψε στην κυριαρχία του Πέρες, καταφέροντας ωστόσο να διατηρήσει πίσω του τον Verstappen. Από την πλευρά του, ο Carlos Sainz, αφού αντιμετώπισε την επίθεση των μονοθεσίων που τον ακολουθούσαν, ολοκλήρωσε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα το sprint στην πέμπτη θέση. Η ιταλική ομάδα, μάλιστα, άλλαξε το MGUK του Ισπανού πριν από την έναρξη του αγώνα, με τον Sainz να χρησιμοποιεί το τρίτο διαφορετικό κομμάτι την φετινή σεζόν. Η τέταρτη θέση του George Russell είναι ίσως το μέγιστο αποτέλεσμα που μπορεί να πάρει η γερμανική ομάδα και στον αυριανό αγώνα, εφόσον δεν υπάρχουν απρόοπτα, καθώς υπολείπεται σημαντικά σε ρυθμό από την πρώτη τριάδα. Ο Βρετανός, μετά τα συμβάντα του πρώτου γύρου, έχασε εύκολα τη θέση του από τον Verstappen και αναλώθηκε στον απλό τερματισμό του. Δύσκολο ήταν το σπίτι για τον Lewis Hamilton, ο οποίος στην προσπάθειά του να περάσει τον Carlos Sainz, άνοιξε τη γραμμή του και επέτρεψε στον Fernando Alonso να βρεθεί μπροστά του. Ο Βρετανός τερμάτισε 7ος και φιλοδοξεί αύριο να πετύχει ένα αντίστοιχο, αν όχι και καλύτερο αποτέλεσμα από το σημερινό του Russell. Η Aston Martin είχε επιτέλους μια προβλημάτιστη διαδικασία, με τον Fernando Alonso να αρπάζει την έκτη θέση και να διατηρείται εκεί χωρίς να προβληματιστεί μέχρι το τέλος. Ο Lance Stroll συμπλήρωσε τη βαθμολογούμενη οκτάδα, πραγματοποιώντας μάλλον το πιο εντυπωσιακό προσπέρασμα του sprint απέναντι στον Alex Albon, καπαρώνοντας τον τελευταίο διαθέσιμο βαθμό. Στον Crash της Williams τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα, καθώς μπορεί ο Alex Albon να ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός, όμως έφυγε χωρίς βαθμό από την πίστα, τερματίζοντας την ένατη θέση. Χειρότερα δεν θα μπορούσε να εξελιχθεί η μέρα για τον Logan Sargent, ο οποίος δεν συμμετείχε καν στο sprint, διαλύοντας την FW45 του κατά τη διάρκεια του πρωινού shootout. Οι μηχανικοί της ομάδας δεν πρόλαβαν να επαναφέρουν το μονοθέσιο του εγκαίρως και έτσι ο Αμερικανός ρούκι παρακολούθησε τον αγώνα από τα πίτ της ομάδας του. Η λάθος επιλογή της McLaren να βάλει τα μαλακά ελαστικά στον Λάντο Νόρις έφερε τον Βρετανό να υστερεί σημαντικά σε απόδοση μετά τους πρώτου γύρους και μετά το αναγκαστικό pit stop του να τερματίζει μόλις τη 17η θέση. Αντίθετα, ο 10ος Όσκαρ Πιάστρι ήταν από τους διακριθέντες του sprint δεδομένου ότι έδωσε αρκετές μάχες σε όλη τη διάρκεια των 17 γύρων του. Ο Μάγνουσεν με την 11η θέση κατάφερε να ανεβάσει κάπως τη Χάς, η οποία είχε καλύτερο ρυθμό μετά τη χθεσινή απογοήτευση. Όμως τα προβλήματα στα πίσω ελαστικά του Νίκο Χούλκεμπεργκ, που είχε ανέβει μέχρι τη 10η θέση στο ξεκίνημα του αγώνα, στέρισαν ένα πιθανό καλύτερο αποτέλεσμα. Παρόμοια μοίρα και για την Αλφα Ρωμαίο, με τον Γκουανιούζου στη 12η θέση και τον Βάλτερ Μπότας να έχει με τη σειρά του πολλά προβλήματα και να τερματίζει μόλις 16ος. Η Αλπίνη συνέχισε την υποτονική της εμφάνιση στον Μπακού, με μόνο θετικό στοιχείο το ότι ο Πιέρ Γκασλί, ο οποίος πρακτικά δεν συμμετείχε στο πρωινό shootout, είχε επιτέλους μια πιο ανταγωνιστική εικόνα. Το ίδιο δεν ίσχυε τον Εστεμπάν Οκόν, που κίνησε το sprint από το pit lane κατόπιν αλλαγών που έκανε η ομάδα του, παραβιάζοντας το Park Fermé. Σε ακολουθία των νέων κανονισμών, ο Γάλλος θα έχει την ίδια μοίρα και στον αυριανό αγώνα, όπου ελπίζει να πετύχει κάτι καλύτερο από τη 18η θέση. Τέλος, η Αλφα Τάουρι βρέθηκε από τα ψηλά στα χαμηλά, με τον Γιούκι Τσουνόντα να έχει επαφή με τον ομόσταυλό του στον πρώτο γύρο, η οποία μεταφράστηκε σε ζημιά στην ανάρτηση και σύγκρουση του Ιάπωνα με τις μπαριέρες. Το πίσω δεξιά ελαστικό αποσπάστηκε από τον τροχό και έμεινε στη μέση της πίστας, προκαλώντας αλαλούμ, την εμφάνιση του εικονικού αυτοκινήτου ασφαλείας και την τελική παρουσία του αυτοκινήτου ασφαλείας. Ο Νίκ Ντεβρίς, μετά τα προβλήματα της Παρασκευής, είχε έναν ήσυχο αγώνα μέχρι τη 14η θέση. Το κυρίως πιάτο του τριημέρου, ο μεγάλος αγώνας του Grand Prix του Αζερβαϊτζάν, σερβίρεται αύριο στις 2 το μεσημέρι, όταν θα σβήσουν τα κόκκινα φώτα της εκκίνησης στην πίστα των δρόμων του Μπακού. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και subscribe στο κανάλι μας. Μπορείτε να διαβάσετε όλα τα νέα από τον 4ο αγώνα της σεζόν στο totalracing.gr και στο social media του site μας.